η ασφάλεια του μαθητή στο δρόμο για το σχολείο ή για το σπίτι από το σχολείο, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει για άλλη μια φορά και για τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε και για τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούμε στους δρόμους και για την κούρασή μας και για αυτό που βλέπουμε και για αυτό που δεν βλέπουμε και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία καταγράφουμε στην καθημερινότητά μας. Πάρα πολύ σωστά, κυρία Δουλειαράκη, θα λέτε. Πραγματικότητα είναι αυτή. Όλο αυτό ξεκινάει από την οικογένεια, από το σπίτι. Σκεφτείτε ότι η ασφάλεια αυτή, λοιπόν, το πώς θα πάει το παιδί, είτε μόνο του με τα πόδια που οι γονείς τώρα, σε πολλά παιδάκια που θα πάνε πρώτη φορά στο γυμνάσιο ή και κάποιες μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού και θα χρειαστεί να πάνε μόνα τους. Θα πρέπει, λοιπόν, οι γονείς να έχουν κάνει τώρα, λίγο πριν ξεκινήσει η ακαδημαϊκή αυτή σεζόν, να πάνε από το σπίτι μαζί με τα παιδιά, να τους δείξουν το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουν, ποιους δρόμους θα χρησιμοποιήσουν, τι θα πρέπει να προσέξουν στον κάθε δρόμο. Στιγμή που το παιδί θα χρειαστεί να πάει μόνο του, όπως επίσης και τα μέτρα αυτά που θα έπρεπε να πάρει ο γονιός από τη στιγμή που το βάζει πάνω σε ένα μηχανάκι, να το έχει το ενδεδειγμένο κράνος για να μπορέσει να το πάρει στο σχολείο. Είτε ακόμα και στο αυτοκίνητο, στο παιδικό του κάζα, με τη ζώνη ασφαλείας, όλα αυτά που έχουμε πει. Η εικόνα φέτος, κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί όπως και εγώ έχω τρία παιδιά και πήγαμε στα σχολεία, είδαμε τι γίνεται, νομίζω ότι ήταν λίγο καλύτερη από πέρσι όσον αφορά τη χρήση κράνους. Δηλαδή είδα αρκετούς γονείς και όντως φορούσαν κράνος. Δεν ήταν βέβαια όλοι, δεν ήταν καθολικό αυτό και σίγουρα πολλές φορές δεν είναι. Και βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Ένας γονιός έχει δύο παιδιά και ένα μηχανάκι, οπότε αναγκάζεται και τα βάζει και τα δύο παιδιά πάνω στο μηχανάκι, το οποίο αυτό βέβαια εννοείται πως δεν προβλέπεται να γίνεται. Όπως επίσης είδαμε και πολλά παιδάκια να μπαίνουν στο αυτοκίνητο και να μην βάζουν τη ζώνη. Φτάνοντας δηλαδή στο σχολείο, απλά ανοίξαν οι πόρτες και κατέβηκαν χωρίς να έχουν χρήση ζώνης. Μετράει και η ταχύτητα. Ο χρόνος που μας κυνηγάει, η ώρα που μας κυνηγάει, ή την κυνηγάμε εμείς όταν θα πρέπει να παίξουμε με τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα, γιατί θα πρέπει να πάμε και το παιδί στο σχολείο και στη συνέχεια να φύγουμε να πάμε και για τη δουλειά μας. Αλλά οι δρόμοι, οι οποίοι είναι επιβαρημένοι αυτή την ώρα, πολύ περισσότερο εξαιτίας της αύξησης της κίνησης που υπάρχει και όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε αυτό. Κυρία, να σας πω, κυρία Δουγεράκη, ο χρόνος που χρειάζεται για να βάλει κάποιους άνθρωπους στη ζώνη, πόσος μπορεί να είναι. Και βλέπετε ότι οι δρόμοι γενικά δεν συγχωρούν. Άρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι λοιπόν ο χρόνος. Το ότι άργησες, ναι, μπορεί να συμβεί σε όλους τους γονείς. Πολλές φορές τα παιδάκια λίγο αργούν. Σε όλους μας συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, τα έχουμε δει και τα έχουμε βιώσει. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν είναι το πόση ώρα κάνω να βάλω τη ζώνη. Το θέμα είναι να κάνω έτσι μια κίνηση μικρή, να τη βάλω, όπως και για το παιδάκι να το προστατεύσω. Διότι πολλές φορές το λέω και στα παιδιά που κάνω μάθημα στη θεωρία, ότι εσύ μπορεί να είσαι ο καλύτερος οδηγός που έχει βγει ποτέ. Συμφωνώ. Μπορεί όμως κάποιος άλλος να πέσει πάνω και να τραυματιστείς εξαιτίας κάποιου αλλού. Μα εδώ, λοιπόν, μα εδώ βλέπουμε. Φυλαγμένος. Δεν έχει να κάνει ότι εγώ είμαι καλός και δεν θα τρακάρω. Σωστά. Σίγουρα. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα τρακάρει. Είπατε γιατί, στην αν το ήξερα ότι εκεί θα πάω και θα σκοντάψω, ας πούμε, θα πήγαινα πάνω μονοπάτι, έτσι δεν είναι. Είπατε στην αρχή ότι για τους μικρούς φίλους, για τα παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι γονείς την πρώτη ημέρα μπορεί να τα πήγαν και με τα πόδια ή να τους έδειξαν διαδρομή για να δουν ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν. Σωστά. Ναι, αλλά τα παιδιά πώς θα τα προστατεύσουμε όταν εγώ παραβιάζω stop? Τα παιδιά πώς θα τα προστατεύσουμε όταν εγώ δεν τους δίνω την προτεραιότητα στη διάβαση και γίνεται κατά κόρον? Γιατί το καταγράφω στη δική μου την καθημερινότητα, είναι ελάχιστη πια οι οδηγοί που σου δίνουν την προτεραιότητα και αν και βρίσκεσαι πάνω στη διάβαση των πεζών, σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι αμεληταία ποσότητα. Εδώ πώς το αντιμετωπίζουμε? Να σας πω, σίγουρα πολλές φορές έχετε ακούσει όταν ένα παιδί κάνει μια παρατήρηση στο γονιό και του λέει «Μα δεν το έκανε σωστά, έπρεπε να το κάνεις έτσι». Λέει λοιπόν ο γονιός ή ο κάθε οδηγός «Καλά, άσε με μένα». Σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Είναι λοιπόν μια κουλτούρα που πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία για να αλλάξει όλο αυτό. Εμείς, η δικιά μου γενιά, η δικιά σας γενιά, που είμαστε πολύ κοντά σε όλο αυτό, βλέπετε ότι δεν μπορούμε να προάγουμε την οδική ασφάλεια. Δεν μπορούμε να δώσουμε τα σωστά μαθήματα και τα σωστά βήματα στα παιδιά αυτά προκειμένου να προστατευτούν. Για την ίδια τους τη ζωή μιλάμε. Ότι πολλές φορές το παράδειγμα προς μίμηση δεν είμαστε εμείς, κακά τα ψέματα. Όταν λοιπόν οδηγούμε έτσι αλλοπρόσαλα και γενικότερα δεν σεβόμαστε τον κώδικα, και όχι μόνο αυτό, και η συμπεριφορά μας είναι απαράδεκτη, εριστική, ακόμα και τιμωρητικού χαρακτήρα στον δρόμο, εντάξει, το παιδί αντιγράφει, το βλέπει και σου λέει: «Ξέρεις κάτι, αυτό είναι το σωστό, άρα έτσι πρέπει να το κάνω». Είπατε πάρα πολύ σωστά για τις διαβάσεις. Εγώ λοιπόν θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Είδα πάρα πολλούς λοιπόν στις διαβάσεις και με το σχολικό τροχονόμο και είδα και πολλά παιδιά με γονείς που τα τραβούσαν οι γονείς, γιατί προφανώς όπως το λέτε μπορεί να είχαν αργήσει, και τα περνούσαν όχι από τη διάβαση, από λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο πριν.
Δηλαδή, βλέπετε τι μηνύματα περνάμε. Δεν περνάμε το μήνυμα ότι παιδί μου πρέπει να περάσει από εδώ πέρα. Η πολιτεία έχει βάλει ένα σχολικό τροχονόμο. Οφείλουμε όλοι οι οδηγοί να σεβόμαστε την κίνηση που μα βγάλει το stop και θα πρέπει να σταματήσουμε, προκειμένου να διευκολυνθεί ο κόσμος να περάσει να πάει προς το σχολείο, όταν και ακόμα και σχολάει το σχολείο. Εντάξει, και βλέπετε ότι ακόμα και αυτά τα απλά πραγματάκια πολλές φορές δεν τα σεβόμαστε. Και ήδη οι γονείς τα τραβάμε τα παιδιά, γιατί αργήσαμε να περάσουμε από λίγο πιο κάτω, γιατί με βολεύει να πάω από εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα λάθος πράγματα που γίνονται. Και δυστυχώς, όσο κυρία Δουλγεράκη δεν γίνεται το ατύχημα, είναι όλα καλά και χαμογελάμε όλοι. Όταν θα έχει συμβεί το περιστατικό, όταν θα γίνει το ατύχημα, όταν θα έχουμε την παράσταση, θα σε χτυπήσει, θα σου σπάσει πόδια, ενδεχομένως κάποια λεκάνη και θα είσαι στο νοσοκομείο, θα νοσηλεύεις για πολλούς μήνες και μια ζωή θα πονάς, τότε θα το σκεφτείς, θα πεις να έκανα λάθος. Έβλεπα, κύριε Μημαράκη, κάποια στοιχεία για τα παιδιά και το πόσο ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου μπορούν να είναι τα παιδιά που δεν μπορούν ούτως ή άλλως ούτε να παίξουν, ούτε να περπατήσουν, ούτε τίποτα πια. Όχι μόνο στους κεντρικούς δρόμους μια πόλη, βλέπε ας πούμε το Ηράκλειο, ούτε καν στις γειτονιές με τη δική μας την συμπεριφορά. Και δεν είναι συμπεριφορά των ανδρών σαν οδηγοί, είναι και συμπεριφορά των γυναικών. Τιμωρητική από όλους τους οδηγούς, επιθετική. Και με αγένεια, με πάρα πολύ αγένεια. Το έχω δει, το καταγράφω και το καταγράφω πολλάκι και με προβληματίζει. Τα στοιχεία λένε ότι 386 παιδιά σκοτώθηκαν στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο το 2020 και περισσότερα από 6.000 κατά την τελευταία δεκαετία. Νομίζω ότι θέλουμε και κάτι άλλο για να πούμε ότι θα βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Θέλουμε, κυρία Δουλγεράκη, πολλά. Και πρέπει να ξεκινήσει από αλλού. Αν παρατηρήσετε, σας το λέω ως μέλος της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου που είμαι, αν παρατηρήσετε, σε πολλές γειτονιές έχουν μπει ταμπέλες, οι οποίες είναι μπλε και δείχνουν κάτι σαν παιδάκι, σαν παιδότοπο. Αυτή τη σημασία των πινακίδων, αυτή τη γνωρίζει ο μέσος οδηγός. Τι το έχει ξεχάσει. Είναι περιοχές οι οποίες έχουν μπει. Σεβόμαστε. Εγώ βάζω και άλλες λεξούλες παραπάνω. Όχι αν τη γνωρίζουμε, τι σεβόμαστε, μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι, για να τη σεβαστώ, θα πρέπει να γνωρίζω, να ξέρω τι είναι αυτό. Είναι να ρωτηθώ, να πάρω ένα φίλο μου που έχω στη σχολή οδηγών. Ρε, εσύ δάσκαλε, είδα αυτή την πινακίδα. Τι είναι, τι πρέπει να κάνω. Και να σας πω και να τα ακούσουμε τώρα όλοι οι ακροατές. Έχουμε λοιπόν αυτή την πινακίδα, η οποία λέει ότι αυτή η συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ότι προτεραιότητα έχει το παιχνίδι. Τα παιδιά δεν μπορούν να παρκάρω όπου θέλω παρά μόνο στους χώρους που έχουν δοθεί για αυτό το σκοπό. Και η ανώτερη ταχύτητα των οχημάτων περιορίζεται 20 διαφωνώ. Την ώρα. Διαφωνώ λοιπόν, μαζί σας, κύριε Μημαράκη. Διαφωνώ μαζί σας, κύριε Μημαράκη, yeah. Γιατί καμία πινακίδα δεν αφορά εμένα. Αφορά εσάς που το λέτε μόνο. Εμένα γιατί να με αφορά. Στη γειτονιά μου, στη συνοικία μου κλπ. Λυπάμαι. Γι' αυτό λέω ότι διαφωνώ. Έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό και η επιθετική και τιμωρητική συμπεριφορά. Αν χτυπήσουν το παιδί σου, εσένα που διαφωνείς, αν χτυπήσουν το παιδί σου, θα είναι κακός ο οδηγός μετά που δεν τήρησε. Θα ψάχνεις να δεις την εφαρμογή του κώδικα μετά σε αυτόν τον κακό οδηγό που δεν τήρησε αυτό το πράγμα που έγινε και χτύπησε το παιδί σου. Θα έρθει από την άλλη μεριά μετά. Κάπως έτσι είναι. Άρα λοιπόν βλέπετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι και έτσι και αλλιώς. Όλο λοιπόν αυτό που ξεκινάει από την πολύ μικρή ηλικία. Θα πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά όσον αφορά το θέμα κυκλοφοριακής αγωγής για να μπορέσουν να πορευτούν στη ζωή τους και ας μην παίρνουν πολλά παραδείγματα από εμάς, γιατί πολλές φορές βλέπετε ότι δεν είμαστε οι σωστοί αυτοί που πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα. Ναι, δεν είμαστε λοιπόν, το παράδειγμα. Αυτή είναι η άποψη. Άρα δεν λοιπόν. Είμαστε, σε πολλές περιπτώσεις. Όταν μου λέτε, βλέπω εγώ μια εκδικητική συμπεριφορά πολλών οδηγών. Και προσπαθούμε να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε και εμείς από τις σχολές με τα νέα παιδιά που είπαμε ότι αυτή η γενιά είναι πιο μορφωμένη και όντως έχει πάρα πολλά θετικά. Δεν σημαίνει ότι είναι όλα τα παιδιά τέλεια ιδανικά. Σαφώς υπάρχουν και άλλα. Είναι χαρακτήρες. Αλλά στον δρόμο πάνω όμως θα πρέπει ο κώδικας να εφαρμόζεται στο ακέραιο. Γιατί είναι ένας ο κώδικας. Δεν είναι ότι θες εσύ ή ότι σε βολεύει. Σήμερα με βολεύει να τρέξω, άρα τρέχω. Αύριο δεν με βολεύει. Okay, όλα καλά που όπως εγώ κρίνω. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαι πεζός και να απαιτώ από τα οχήματα να σταματάνε στη διάβαση πεζών, μετά να παίρνω το αυτοκίνητό μου, να πηγαίνω από μια διάβαση και να μην σταματάω εγώ μετά. Ο ίδιος οδηγός. Κύριε Μημαράκη. Είναι καθαρά θέμα συμπεριφοράς. Ωραία. Κύριε Μημαράκη, επειδή λοιπόν η οδήγηση έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας και νομίζω ότι δεν έχει πια να κάνει με τίποτα άλλο παρά μονάχα με την επιλογή τη δική μας για το πώς θέλουμε να κινούμαστε, να σεβόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι άλοθη. Αυτό που πρέπει για τα παιδιά μας να έχουμε κατά νου άπαντες. Έχουμε, δεν έχουμε παιδιά δίπλα στα σχολεία, μπροστά στην πόρτα του σχολείου, πίσω από την πόρτα του σχολείου, σε παράπλευρους δρόμους ή όταν βλέπουμε παιδιά στο δρόμο, τουλάχιστον τις ώρες που πηγαίνουν ή σχολάνε από το σχολείο. Τι γίνεται. Εδώ, ας μείνουμε εκεί σε δύο απλά πράγματα.
Εννοείται ότι ο κάθε οδηγός, όπως λέει και ο κώδικας, λέει απλά πράγματα και κατανοητά ότι θα πρέπει να προσαρμόσει την ταχύτητα του οχήματός του ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν. Όταν λοιπόν βλέπεις ένα σχολείο, όταν ξέρεις ότι είσαι πίσω από αυτοκίνητα τα οποία έχουν μικρά παιδάκια και είναι η ώρα του σχολείου και θα κατέβουν. Εννοείται ότι είσαι με το μηχανάκι, ότι εννοείται δεν θα πας να προσπεράσεις ένα αυτοκίνητο που κατεβάζει παιδάκια. Γιατί τα παιδάκια δεν γνωρίζουν τον κώδικα. Θα ανοίξουν την πόρτα και ενδεχομένως να κατέβουν απρόσεχτα. Ενδεχομένως να δουν απέναντι τη συμμαθήτριά της, το συμμαθήτη, το φίλο της που να το δουν όλο το καλοκαίρι και να τρέξουν. Να χαρείτε να αγκαλιαστούν, να χαιρετηθούν και να συμβούν πάρα πολλά και διάφορα. Άρα λοιπόν, μειώνουμε την ταχύτητά μας και είμαστε προσεκτικοί και προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Γενικότερα, δεν χαζεύουμε δεξιά-αριστερά. Έχουμε το νου μας σε αυτό που κάνουμε, κυρία Δουλκεράκη. Και θα σας πω και κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί δυστυχώς θα μιλήσω ότι η κοινωνία, η πολιτεία, η δική μας και γενικότερα ο κόσμος μας δεν έχει καταλάβει τη βαρύτητα του πάω σε μια σχολή να μάθω να οδηγώ και κατ' επέκταση να πάρω την δρόμα μου. Το περνάμε πάρα πολύ στα ψηλά. Πολύ χαλαρά το περνάμε όλο αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώση και τι θα μάθω εγώ από αυτό το πράγμα. Είναι τάκα-τάκα να πάρω το χαρτί να δω τι θα κάνω. Αυτό μας έχει φάει. Αυτά, γι' αυτό βλέπετε όλα τα ατυχήματα που γίνονται. Γιατί όπως και εμείς βγήκαμε από εξετάσεις που κάναμε με πρώτη Δευτέρα στα μάτα, ξεκίνα, παρκάρισμα και γωνία, αυτή η κατάσταση είναι που μας έχει φέρει τώρα εδώ πέρα. Γιατί αν είχαμε ένα διαφορετικό πλαίσιο και γινόταν πραγματικά όπως έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, πιστέψτε με, δεν θα ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και θα το δείτε ότι στο μέλλον, όταν σιγά-σιγά ξεκινάμε να αλλάζουμε και πάρουμε ως, αν θέλετε, παράδειγμα προς μίμηση κάποιες άλλες χώρες, γιατί κάποιοι είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς αυτό το πράγμα, μπορούμε να πάρουμε την τεχνογνωσία, δεν είναι κακό. Θα δείτε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα και σιγά σιγά ακόμα και τη δικιά μας γενιά που αναγκαστικά θα πρέπει να συμμορφωθούμε και θα πρέπει να σεβόμαστε. Γιατί ο οδηγός, εκτός από προνοητικός, θα πρέπει να έχει σεβασμό μέσα του. Και όταν εγώ είμαι πίσω με μια μαμά με δύο παιδάκια στο αυτοκίνητο και προσπαθεί να τα κατεβάσει να πάνε στο σχολείο και εγώ, ας πούμε, κορνάρω ή περνάω γρήγορα με το μηχανάκι δίπλα γιατί και εγώ βιάζομαι. Εντάξει, αυτό δεν δίνει σε καμία περίπτωση επίπεδο ούτε σεβασμό. Και να ξέρετε, ένα τελευταίο που θα σας πω, να μην σας κουράζω, ότι η οδήγησή μας είναι δείχτης πολιτισμού. Δείχνει πολλά. Η οδήγησή μας και ο τρόπος συμπεριφοράς μας. Εκεί θα μείνω. Και τα νέα παιδιά, ευτυχώς, γιατί σας λέω, κάνω πολλά τμήματα καθημερινά και τα βλέπω, ευτυχώς πολλά παιδιά δεν είναι. Η πλειοψηφία των νέων παιδιών δεν είναι έτσι. Αυτή την κουλτούρα και τη συμπεριφορά που έχουν οι υπόλοιποι. Ευτυχώς για μας. Και θα το δείτε βέβαια στα επόμενα χρόνια. Θυμάμαι, κύριε Μημαράκη, οι φωτογραφίες που μου στέλνατε από το εξωτερικό με γειτονιές όπου τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο με το ποδήλατο τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, και έλεγα, υπάρχουν τέτοιες γειτονιές και υπάρχει τέτοιος σεβασμός όπου το δικό μου το παιδί μπορεί να πάει στο σχολείο με το ποδήλατό του, γιατί αυτό είναι απαγορευτικό, είναι αποτρεπτικό για τη δική μου την καθημερινότητα. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μημαράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δουβιάκη. Καλή μέρα σας εύχομαι. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και να μην έχουμε κανένα ατύχημα πια από εδώ και πέρα. Κανένα. Καλημέρα σας. Κυριολεκτικά. Είναι στο χέρι μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε.